Αγαπητοί φίλοι και φίλε, θεωρούμε σημαντική και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία τη ΕΣΥΑ να αναδείξει το ζήτημα της δημοκρατία στον χώρο τη ενημέρωση. Ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, εξαιρετικά επίκαιρο, το οποίο όμω επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Οι αιτίε είναι προφανεί. Ο έλεγχο τη ενημέρωση από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, η συγκέντρωση τη πληροφόρηση σε ακόμη λιγότερα χέρια, ο ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο σε κριτικά μέσα ενημέρωση, είναι φαινόμενα που πλήττουν το δικαίωμα στην αντικειμενική ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα στραγγαλίζουν τη δημοσιογραφική ελευθερία και την οντολογία. Αυτή την πολιτική υπηρέτησαν όλε οι κυβερνήσει στη χώρα μα. Το ξέσπασμα τη πανδημία του κορονοϊού αξιοποιήθηκε ω εργαλείο για την επιδείνωση αυτών των φαινομένων. Έγινε προσπάθεια η κυρίαρχη άποψη για τη διαχείριση τη πανδημία να περιβληθεί το μανδύα της επιστημονικής και αδιαμφισβήτητης αλήθειας, ενώ για το σκοπό αυτό διατέθηκε πακτολός χρημάτων με το πρόσχημα της διαφημιστικής καμπάνιας και της ενημέρωσης του λαού. Την ίδια στιγμή, κάθε αντίθετη άποψη, ακόμη και αυτών των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, τέθηκε σε αποκλεισμό. Όπως είναι γενικότερα σε αποκλεισμό, η δράση του εργατικού, του συνδικαλιστικού, του λαϊκού κινήματος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του Μόχθου οι αιτίε και οι διεκδικήσει του. Και την ίδια στιγμή υπερπροβάλλεται και εξοραίζεται η επιθετικότητα του κεφαλαίου στα εργασιακά και άλλα δικαιώματα. Σ' όλα τα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν κρατικέ κυβερνητικέ παρεμβάσει για την παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τόσο για του εργαζόμενου συνολικά, όσο και πιο ειδικά στον χώρο των μέσων ενημέρωση. Ενώ πρόσφατα ψηφίστηκε νόμο γνωστό και ω: διαδικτυακό τρομονόμο που θέτει νέα ασφικτικά πλαίσια στο δικαίωμα τη ελεύθερη έκφραση με την απειλή κυρώσεων και ποινών. Όλα τα παραπάνω καθιστούν ακόμη πιο επισφαλή τη θέση των δημοσιογράφων και συνολικά των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωση, θέτοντά του σε καθεστώ ομοιρία, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν ένα μηντιακό αυταρχισμό με τον εξοβελισμό κάθε αντίθετης φωνής. Τα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση για την προβολή των κομμάτων, με την ομή παραβίαση ακόμη και της ισχύου σα νομοθεσία, επιβεβαιώνουν του λόγου του αληθέ. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, ω ΚΚΕ δίνουμε τη μάχη για να υπάρχουν χαραμάδε, ρογμέ πραγματική ενημέρωση στο σημερινό καταθλιπτικό τοπίο. Στηρίζουμε με όλε μα τι δυνάμει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των δημοσιογράφων των υπόλοιπων εργαζομένων στην ενημέρωση ω στοιχειώδη προπόθεση για την εμπέδωση τη εργασιακή του ασφάλεια και ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα όμω, δείχνουμε το πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα τη καπιταλιστική ιδιοκτησία στον χώρο των μέσων ενημέρωση που είναι ασυμβίβαστη με κάθε έννοια διοντολογία, δημοκρατία, με κάθε προσπάθεια για την αναζήτηση τη αλήθεια. Με αυτέ τι σκέψει, Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.